για τους βασικούς άξονες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και την ολική επαναφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στο διεθνές προσκήνιο, μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο CNN. Ο Σωτήρης Δανέζης θα μας δώσει περισσότερα. Σωτήρη. Ο επικεφαλής του State Department μίλησε κυρίως για τους ανταγωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών στο παγκόσμιο σκηνικό και εξήγησε το δόγμα Biden στην εξωτερική πολιτική, τονίζοντας, Γιάννη, το πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Αμερικής στη διεθνή γεωπολιτική σκακέρα. Ο κόσμος δεν οργανώνεται μόνος του, είπε ο κύριος Μπλίνκεν. Αν δεν είμαστε εμείς εκεί να βοηθήσουμε στην οργάνωση, κάποιος άλλος θα το κάνει στη θέση μας ή δεν θα το κάνει κανείς και τότε θα έρθει το χάος. Ο κύριος Μπλίνκεν δεν ρωτήθηκε για την Τουρκία σε αυτή τη συνέντευξη, αλλά τα όσα ανέφερε για περιοχές του κόσμου από τις οποίες η Αμερική αποσύρθηκε, δίνοντας λανθασμένα χώρο στους εχθρούς της, θυμίζουν το τι συνέβη στη Βόρεια Συρία, όταν ο Τραμπ μέσα σε μια νύχτα απομάκρυνε άρον-άρον τον Αμερικανικό στρατό και παρέδωσε τα κλειδιά της περιοχής στον Ερντογάν. Τις τελευταίες εβδομάδες, παρατηρητές στην Βόρεια Συρία αναφέρουν έντονη κινητικότητα από αμερικανικής πλευράς με μεγάλα στρατιωτικά κονβόι να περνούν τα σύνορα από το Ιράκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί κατασκευάζουν στην βορειοανατολική Συρία νέα αεροπορική στρατιωτική βάση με διάδρομο προσγείωσης μήκους 1.400 μέτρων για μεγάλα πυροβολικά αεροσκάφη. Μάλιστα. Είναι αυτές οι εικόνες. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη.